Η πρώτη σας χρονιά στον Προμηθέα θα είναι επιτυχημένη. Η ομάδα είναι στην κορυφή και δεν φαίνεται να χάνει τον τίτλο. Κοίταξε σου, φίλε Μάριε. Εγώ δεν έμαθα να χάνω. Εγώ είμαι νικητής. Εγώ ασχολήθηκα 2 χρονιές με το ποδόσφαιρο μαζί με τον γενικό αρχηγό μου, τον Μάριο τον Χριστοδούλου. Πριν 3 και 2 χρόνια πήρα 2 πρωταθλήματα. Πήραμε τον Κυπελούχο. Δεν θέλαμε να βγάλουμε τον Μούταλλον κατηγορία, αλλά δεν έγινε το να πεις. Πέρσι δεν ασχοληθήκαμε με το ποδόσφαιρο, είπαμε να κάτσουμε 1 χρονιά και φέτος πήραμε την μεγάλη απόφαση να πάμε στον Προμηθέα για τον λόγο ότι εδώ και χρόνια θέλαμε να κάνουμε βοήθεια στο χωριό μας. Μετά τα όσα έχω προσφέρει στην αναγέννηση και στον Μούταλο και μετά που κατάλαβα ότι κάποιοι άνθρωποι δεν ήθελαν να γίνει ενοποίηση, επήρα την απόφαση μαζί με τον γενικό μου αρχηγό, ο οποίος είναι πάντα δεξί μου χέρι. Θα βγάλω την ομάδα στις κατηγορίες, θα είναι πάντα δίπλα μου. Είναι αυτός που θα κάνει τις δουλειές μου. Και πήγα στον Προμηθέα. Η πορεία μας λέει τα πάντα. Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης μας. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Έχω να πω ότι του χρόνου εγώ θα είμαι σε κατηγορίες. Το πλάνο τριετίας που βάλαμε να βρεθεί ο Μούταλος στην 3η κατηγορία θα το κάνουμε σε 3 χρόνια. Χορηγούς έχω, ανθρώπους δίπλα μου έχω, δεν θέλω κανέναν από τον Μούταλλο, από την απέναντι πλευρά, από τους πρώην συναγωνιστές μου, από τους πρώην φίλους μου. Δεν θέλω να έρθει κανέναν να μας βοηθήσει. Μας έδειξαν οι ανθρώποι την κακία τους και το πόσο δεν θέλουν να γίνει ενοποίηση στο όριό μας. Όταν μιλάμε για λύση του Κυπριακού, για συγκατοίκηση και συμβίωση με τους Τουρκοκύπριους, και δεν μπορώ στο χωριό μου να έχω μια ενεργοποιημένη ομάδα σε μια κοινότητα προσφυγική, τότε λυπούμε ρε παιδιά, λυπούμε πραγματικά, προχωρώ μόνος μου, είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου, για τον συνεργάτη μου, τον Μάριο Χριστοδούλου και για το συμβούλιο που έχω στην ομάδα του Προμηθέα και σας τονίζω υπεύθυνα ότι θα βάλω το χέρι μου στην τσέπη όσο πιο βαθιά μπορώ. Θα ξοδέψω πάρα πολλά λεφτά για να δω την ομάδα στις κατηγορίες. Και δεν θέλω, δεν θέλω να δημιουργήσω οποιαδήποτε προβλήματα. Θέλω να δημιουργήσω ακαδημίες σωστές. Όπως εγώ τις φαντάζομαι, όπως εγώ τις θέλω να δουλεύουν. Και δεν θέλω κανέναν να μπει μαζί μου από την ομάδα της αναγέννησης. Αυτοί οι άνθρωποι αποφάσισαν να τραβήσουν τον δρόμο τους μόνοι τους και κοιτάξτε που είναι σήμερα. Τους βλέπω σε 2-3 χρόνια να συνεχίσουν, εάν συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο, να έρχονται και σε πιο δύσκολες καταστάσεις. Προχωράμε για τον Προμηθέα του 2016. Ο Προμηθέας ο οποίος θα είναι στις κατηγορίες του 2016. Ο Προμηθέας ο οποίος θα μεσουρανίσει, ο οποίος θα είναι μια ομάδα μοντέλο για την ΠΑΦΟ. Μιλάτε για κατηγορίες, έχετε προχωρήσει σε προγραμματισμό, η ομάδα θα είναι έτοιμη για τους αγώνες ένταξης αρχικά και μετά και μετέπειτα στην επιλεκτή στόχο. Έχουμε προχωρήσει σε 2 προσθήκες τώρα τον Ιανουάριο, ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορούν να μας βοηθήσουν στην ένταξη. Καταξιωμένοι ποδοσφαιριστές των χώρων του αγροτικού, από ποδοσφαιριστές που έπαιξαν και σε πιο ψηλές κατηγορίες. Είναι εκεί. Είναι ο Τσιμούρης μαζί με τον Πίτσιλο. Προχωρήσαμε σε συνεργασία με κάποιο φίλο προπονητή ακαδημιών εδώ στην ΠΑΦΟ. Περιμένουμε τον Στέφανο τον Λοσάντα, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχει το παφιακό ποδόσφαιρο και είναι σε ιδανική ηλικία 24 ετών για να παίξει ποδόσφαιρο. Τον περιμένουμε από τις σπουδές του. Μας βοήθησε κάποια παιχνίδια στην αρχή. Θα έρθει και αυτός πίσω. Αποτελούμαστε από 17 ποδοσφαιριστές συν τους 2 τους μικρούς που θα πάρουμε τώρα και θα προσπαθήσουμε να μπούμε στην 4η κατηγορία. Λεφτά υπάρχουν πολλά, θέληση υπάρχει, θέλουμε λίγη τύχη και θα τα καταφέρουμε να μπούμε στις κατηγορίες. Όσο αφορά το πρωτάθλημα, ποιος ομάδα βλέπετε να είναι στην πρώτη τριάδα? Πιστεύω ότι ο Προμηθέας θα είναι ο πρωταθλητής, για τη δεύτερη θέση θα είναι η Τάλα και τρίτη Μαντριά με τον Αγώνα. Τα Μαντριά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, είχαν κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα, πιστεύω όμως θα καταφέρουν να υποσκελίσουν τον αγώνα. Εμείς θα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια μας, πιστεύω, αν
δεν τα κερδίσουμε, θα παίξουμε σε όλα για να νικήσουμε.